Εν αναμονή εισαγγελικής εντολής για την εκταφή της 9χρονης Τζορτζίνας βρίσκονται οι αρχές ώστε να ανακτήσουν το τάμπλετ που δεν αποκλείεται να κρύβει πολύτιμα στοιχεία για τις έρευνες αστυνομικών και ανακριτικών αρχών. Η ηλεκτρονική συσκευή τοποθετήθηκε από τη ρούλα Πισπυρίγκου στο φέρετρο του παιδιού και είναι πιθανό να ρίξει φως σε άλλες πτυχές της υπόθεσης. Να πάρουμε από μέσα το τάμπλετ. Το τάμπλετ, το οποίο πράγματι μπορεί να περιέχει πολύτιμα στοιχεία, ναι, τα οποία μπορούν να διερευνήσουν άνετα οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών ερευνών και ειδικά του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Με την εκταφή μπορεί να ληφθούν ταυτόχρονα και δείγματα από τα μαλλιά του παιδιού που μπορεί να αποκαλύψουν την ύπαρξη και άλλων ουσιών στον οργανισμό της 9χρονης μήνες πριν από το θάνατό της. Πρόκειται για κάτι το οποίο ξεπερνά το ανθρώπινο μυαλό, έτσι, ξεπερνά τις πιο ακραίες υποθέσεις εγκληματικότητας. Η Ρούλα Πισπυρίγκου, η οποία κρατείται σε ειδικό κελί στον 7ο όροφο της Γαδά, μελετά σύμφωνα με πληροφορίες όλα τα στοιχεία από το φάκελο της δικογραφίας και ειδικότερα τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις. Σε συνομιλίες που έχει αφήνει εχμές για τα κροκοδίλια δάκρυα από τον πατέρα των παιδιών. Ποτέ δεν περίμενα θα φτάσει αυτή τη στιγμή. Σε κατηγόρησαν πολύ ότι ενδεχομένως να εκβιάζεις από την κατηγορούμενη. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν για τίποτα. Ακόμα και τώρα θα σου πω ότι θέλω να μάθω την αλήθεια για τα παιδιά μου. Από πού βρέθηκε και τα μείνει. Θα κάνω τα πάντα για να δουν τη μάνα είχαν τα παιδιά και θα φέρω ό,τι τεχνική υπάρχει για να αποδείξω την αλήθεια. Και όχι σε μερικούς που κάνουν κροκοδίλια δάκρυα για να φανούν άγιοι. Ο ίδιος ο Μάνος Δασκαλάκης, ωστόσο, σε τηλεοπτική του εμφάνιση, μιλώντας στον Πέτρο Κουσουλό, δηλώνει ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν έχω να κρύψω κάτι, δεν είμαι εξαφανισμένος από πουθενά. Έχω πάθει το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Ποτέ δεν έκρυψα την αλήθεια και ποτέ δεν έχω να κρύψω κάτι. Έλεγα σε κάθε θάνατο ότι μετανιώνω που δουλεύω τόσες ώρες για να κάνω το καλύτερο για τα παιδιά μου και δεν έχω ζήσει κάποιες στιγμές μαζί τους. Εάν μετάνιωνα μία φορά τότε, μετανιώνω 50 τώρα. Οι έρευνες επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στη διαδρομή της κεταμίνης, η οποία δεν μπορεί να βρεθεί ελεύθερα στο εμπόριο. Οι αποδείξεις είναι πανίσχυρες, ναι, στην υπόθεση. Ναι. Είναι δεμένο δηλαδή. Είναι πανίσχυρες οι αποδείξεις που έχει η αστυνομία, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει κάνει άριστα τη δουλειά της. Πρέπει να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης. Μαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών για τη συμπεριφορά της Ρούλας Πισπυρίγκου κατά τις νοσηλίες των παιδιών είναι ανατριχιαστικές για την απάθεια και την εγγένη στάση της. Αρνούμενοι να δεχτούν ψυχολογική στήριξη και μάλιστα υπήρχε ρητή εντολή του ζευγαριού γιατί να ασχολούνται μόνο με το γιατρικό ιστορικό και την πορεία του παιδιού γιατρικά.